Είμαστε με τον πρόεδρο του Τμήματος Γεωγραφίας, καθηγητή Αθανάσιο Κίζο, και πρόκειται να μιλήσουμε για τα 30 χρόνια του Τμήματος Γεωγραφίας. Πόσο σημαντικό είναι για τον τόπο μας να υπάρχει ένα τέτοιο τμήμα σε αυτό και τι προγραμματίζουμε με ευκαιρία των 30 χρόνων. Πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε. Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι το πρώτο τμήμα γεωγραφίας στην Ελλάδα. Ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια και ουσιαστικά ξαναέφερε την επιστήμη της γεωγραφίας στην Ελλάδα. Η επιστήμη της γεωγραφίας υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα, ήταν πάρα πολύ σημαντική. Οι Έλληνες γεωγράφοι είναι αυτοί που ουσιαστικά ξεκίνησαν την επιστήμη της γεωγραφίας παγκοσμίως, αλλά χρειάστηκε να περιμένουμε μέχρι το 1994 για να ιδρυθεί το πρώτο τμήμα ανθρωπογεωγραφίας τότε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλίνη. Να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ και να πω ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου γενικά ήταν και είναι πρωτοπόρο. Πάρα πολλά από τα τμήματά του, τα πρώτα τμήματά του, ήταν πρωτοπόρα στην Ελλάδα. Ένα από αυτά ήταν και το τμήμα γεωγραφίας. Γιορτάζουμε λοιπόν 30 χρόνια του τμήματος γεωγραφίας, γιορτάζουμε 30 χρόνια της γεωγραφίας, της σύγχρονης γεωγραφίας στην Ελλάδα. Το τμήμα είναι σημαντικό για τη Μυτιλίνη, γιατί έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε διαφορετικά επίπεδα και με διαφορετικούς τρόπους την τοπική κοινωνία και τον τόπο γενικότερα. Το πρώτο είναι ότι μέσα από τα προπτυχιακά μας, αλλά κυρίως από τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα, έχουμε βοηθήσει στην κατάρτιση και στην εκπαίδευση πάρα πολλών από των ανθρώπων που εργάζονται στην δημόσια διοίκηση. Είτε αυτή αφορά τους δήμους και την περιφέρεια, είτε το λιμενικό, την αστυνομία, την πολιτική προστασία, την πυροσβεστική και το στρατό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε βοηθήσει ως προς αυτό πάρα πολύ όλες αυτές τις δημόσιες υπηρεσίες στο να έχουν μια καλύτερη αντίληψη του χώρου, γιατί αυτό είναι η γεωγραφία. Μελετάει πώς διάφορα φαινόμενα ανθρώπινα ή φυσικά επηρεάζονται ή διαμορφώνουν το χώρο, συναλλάσσονται δηλαδή με το χώρο, και ταυτόχρονα έχουμε συμμετέχει σε πάρα πολλά ερευνητικά έργα και μελέτες τόσο με τους δήμους, όσο και με τις περιφέρειες, όσο και με φορείς πολιτιστικούς και γενικότερα άλλους φορείς που σχετίζονται με την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος ή της ανθρωπογεωγραφίας της περιφέρειας. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πολυθωμένου Δάσους είναι, ας πούμε, ένας προνομιακός συνεργάτης μας, αλλά και άλλα μουσεία, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, ο Δήμος Μυτιλίνης, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Έχουμε δουλέψει η πολιτική προστασία, η πυροσβεστική, η Διεύθυνση Δασών, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης. Με όλους αυτούς έχουμε συνεργαστεί. Πρόσφατα, μάλιστα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια, ολοκλήρωσε μια μελέτη για τα βατερά, για την οποία θα παραδώσει στην περιφέρεια και στο Υπουργείο, για το πώς μπορεί να γίνει μια καινούργια ανάπτυξη των βατερών μετά τους σεισμούς και τις φωτιές. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων? Γιορτάζουμε τα 30 χρόνια μας. Ήδη έχουμε ξεκινήσει μια σειρά από δράσεις, οι οποίες είναι πιο πολύ εσωτερικού ενδιαφέροντος, διαλέξεις, ημερίδες κτλ. Η πρώτη μας μεγάλη εκδήλωση, η οποία είναι για όλο τον κόσμο στην Μυτιλίνη αλλά και σε όλη την Ελλάδα, θα είναι στις 19 Απριλίου το πρωί. Ξεκινάμε στις 9.30 ώρα και είναι μια εκδήλωση στην οποία, εκτός από το να παρουσιάσουμε πολύ σύντομα την ιστορία του τμήματος, θα φέρουμε απόφοιτους από το Τμήμα Γεωγραφίας για να μας παρουσιάσουν το τι σημαίνει να είσαι γεωγράφος σήμερα, τις δικές τους επαγγελματικές τροχές, το πώς χρησιμοποίησαν τις γνώσεις που πήραν εδώ πέρα για να προχωρήσουν παραπέρα στη ζωή τους. Ταυτόχρονα θα κάνουμε και μια συζήτηση για τα επόμενα 30 χρόνια, τα οποία πιστεύουμε ότι θα είναι ακόμα καλύτερα από αυτά τα 30 χρόνια, ενώ θα ανοίξουμε και τους χώρους μας σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχουμε κάνει. Θα εκθέσουμε επιλεγμένα έργα από το διαγωνισμό ζωγραφικής που διοργάνωσε το τμήμα πέρσι, που αφορούσε τους επικονιαστές και τις μέλισσες, και είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές από πάρα πολλά σχολεία, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα εκθέσουμε λοιπόν έργα από αυτό το διαγωνισμό, θα ανοίξουμε τα ερευνητικά μας εργαστήρια, θα έχουμε εδώ πέρα επιδείξεις από τον εξοπλισμό μας, από τα drones που χρησιμοποιούμε, από τους χάρτες που παράγουμε, από τις έρευνες που κάνουμε. Οπότε θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε αρκετό κόσμο. Έχουμε καλέσει όλα τα σχολεία της περιφέρειας και όλα τα σχολεία της χώρας. Ελπίζουμε ότι όσα μπορούν
θα έρθουν εδώ. Για όλα τα υπόλοιπα θα υπάρχει και μια ζωντανή μετάδοση από το YouTube. Προηγουμένως αναφέρατε για τον προγραμματισμό ή πώς βλέπετε τα επόμενα 30 χρόνια. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι που θέτετε για το τμήμα γεωγραφίας τα επόμενα χρόνια? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Έχουμε αρκετούς στόχους. Κάποιοι σχετίζονται εσωτερικά με το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα καλύτερο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι γεωγράφοι στην αγορά εργασίας. Κοιτάξτε ποιο είναι το θέμα. Η γεωγραφία ως επιστήμη αλλά και ως ανάλυση του χώρου αρχίζει και ενσωματώνεται σε όλο και περισσότερες επιστήμες. Και στην ανθρωπογεωγραφία, στη διαχείριση προσφυγικών ροών, στην σχεδιασμό του χώρου, στο πώς μεγαλώνουν οι πόλεις, στο πώς αλλάζει η ύπαιθρος, και στις φυσικές καταστροφές και στο φυσικό περιβάλλον. Οπότε, ως προς αυτό, εργαζόμαστε για να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα αντικατοπτρίζει όλα αυτά και στο προπτυχιακό επίπεδο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο. Ταυτόχρονα, θέλουμε να ακούσουμε και περισσότερο το τι λέει η κοινωνία και τι θέλει η κοινωνία από τη γεωγραφία. Οπότε έχουμε δύο διαφορετικούς σχεδιασμούς. Ένας ο οποίος είναι μεσοπρόθεσμος και ένας ο οποίος είναι μακροπρόθεσμος και μακροχρόνιος. Και στον οποίο μακροχρόνιο θα θέλαμε και μεγαλύτερη διεθνοποίηση του τμήματός μας. Ήδη τρέχουμε και συμμετέχουμε και σε διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και θέλουμε να ενισχύσουμε πάρα πολύ και αυτόν τον χαρακτήρα εκπαίδευσης, γιατί στην έρευνα είμαστε πολύ εξωστρεφές τμήμα έτσι κι αλλιώς. Οπότε σε αυτούς τους άξονες σχεδιάζουμε το μέλλον μας και θέλουμε να πιστεύουμε, όπως είπα και πριν, ότι θα είναι ένα λαμπρό μέλλον και ακόμα καλύτερα από τα προηγούμενα 30 χρόνια. Ξέρουμε ότι πολλά περιφερειακά πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν προβλήματα δεδομένων των σημερινών κοινωνικο-οικονομικών και πολιτικών συνθήκων. Ποια θα ήταν η υποστήριξη που θα θέλατε να έχει το τμήμα και το πανεπιστήμιο γενικότερα από την πολιτεία? Πράγματι, υπάρχουν ζητήματα. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν όχι με την ελκυστικότητα του τμήματος ως τμήμα, αλλά με την ελκυστικότητα του Βορείου Αιγαίου γενικότερα. Ως κάποιος που έχει ένα παιδί που σπουδάζει στην Αθήνα, πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ πιο καλά να σπουδάζει κανείς στη Μυτιλήνη παρά στην Αθήνα και πολύ πιο οικονομικό. Παρ' όλα αυτά, είναι πολλοί γονείς οι οποίοι διστάζουν να πουν τα παιδιά τους και πολλά παιδιά τα οποία διστάζουν να έρθουν εδώ αρχικά. Κάτι το οποίο εμείς θα θέλαμε από την πολιτεία θα είναι περισσότερη ενίσχυση ως προς τις υποδομές της φοιτητικής μέρημνας. Έχουμε ένα εξαιρετικό εστιατόριο και εξαιρετικές εστίες, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να καλύψουν όλα τα παιδιά τα οποία έρχονται εδώ πέρα. Μία τέτοια ενίσχυση, άμεσα με επιδόματα για ενίκιο και μακροπρόθεσμα με καινούργιες εστίες, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να ενδυναμώσει πάρα πολύ, νομίζω, το Πανεπιστήμιο και το τμήμα μας, αλλά και να μας βοηθήσει στην μεγαλύτερη εξωστρέφεια και στη μεγαλύτερη διεθνοποίηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι ζητούμενο και της τοπικής κοινωνίας. Θέλω να πιστεύω και του Υπουργείου όλων των κυβερνήσεων, γιατί είμαστε και ένα πανεπιστήμιο και ένα τμήμα, το οποίο είναι σε μια περιοχή ακριτική, με προβλήματα πληθυσμιακής φύσης, δηλαδή ο πληθυσμός γερνάει, ο πληθυσμός μειώνεται. Οπότε το πανεπιστήμιο εδώ πέρα λειτουργεί εκτός από εκπαιδευτικά και ερευνητικά και αναπτυξιακά. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε να παίζουμε αυτόν τον ρόλο. Το τμήμα γεωγραφίας είναι ένα τμήμα το οποίο παρέχει ποιοτικές σπουδές, το οποίο μπορεί να εκπαιδεύσει ανθρώπους για να κάνουν πολλά διαφορετικά πράγματα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα σπουδών μας είναι έτσι δομημένο, έτσι ώστε ο καθένας και η καθεμία που έρχεται να σπουδάσει εδώ μπορεί να αναπτύξει τις δικές του δεξιότητες, τις δικές του γνώσεις και τις δικές του ικανότητες και τις δικές της ικανότητες, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε πολλές διαφορετικές προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Υπάρχουν τα δικαιώματα των αποφύτων μας, είναι κατοχυρωμένα με ΦΕΚ, αλλά παρόλα αυτά, οι πιο επιτυχημένες απόφοιτοι, οι πιο επιτυχημένοι απόφοιτοι μας είναι αυτοί που κινήθηκαν πέρα από τα ΦΕΚ, που κατάφεραν να φτιάξουν το δικό τους skill set, το δικό τους κομμάτι με γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες και βρήκαν μια καινούργια θέση στην αγορά εργασίας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι εκπαιδεύουμε καλά τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας γι' αυτό. Και αυτό νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας.